Σε κλίμα έντασης και με κόκκινο πανί τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας ξεκινούν οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για την 28η Οκτωβρίου στο Ηράκλειο. Δεκάδες πολίτες που βρίσκονται τέτα τέτ με τους επισήμους ξεσπούν την οργή τους για την καγκελόφρακτη και φέτος παρέλαση, τα μέτρα και τις επιπτώσεις που προκαλούν σε όλη την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορούμε να συνοηθούμε, κάποιος που να φέρει ευθύνη για αυτό το χάλι. Δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρατούν τα κυκλειδώματα, ενώ η ένταση κορυφώνεται στην κατάθεση των στεφάνων. Πού τη βρήκατε ρε τη τιμή! Περιστοιχισμένοι από δεκάδες αστυνομικούς, οι επίσημοι έφτασαν στην εξέδρα, από που παρακολούθησαν τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που εξελίχθηκε χωρίς παρατράγουδα. Μπροστά μας το 11ο Δημοτικό Σχολείο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Γκεγκέρογλου, ενώ από την πλευρά των βουλευτών στις εκδηλώσεις μετήχε μόνο ο Μάξιμος Σενετάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Η μεγάλη πλειοψηφία κατανοεί την προσπάθεια. Σαφώς υπάρχουν και οι αντιρρήσεις και οι αντιδράσεις από διάφορες κατηγορίες πολιτών που βιώνουν προβλήματα. Αυτά όλα είναι όχι μόνο κατανοητά, αλλά εντείνουν την προσπάθειά μας για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, να συνεννοηθούμε. Το 2013 συμπληρώνει 82 χρόνια. Την παρέλαση άνοιξαν εθελοντές αμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού για να ακολουθήσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που κλήθηκαν να τιμήσουν με την παρουσία τους τις παρακαταθήκες όσων αντιστάθηκαν στους κατακτητές και αγωνίστηκαν μέχρι την απελευθέρωση της χώρας από τα δεσμά του φασισμού. Εντυπωσιακό ράπισμα στα στρατεύματα κατοχής δόθηκε με το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας από την Ακρόπολη. Οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας αποχώρησαν με τη λήξη της παρέλασης, αποφεύγοντας νέο τετατέτ με τους διαδηλωτές, ενώ την ίδια ώρα ξεκινούσε πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της πόλης. Ήρθαμε σήμερα εδώ να γιορτάσουμε την επέτειο του όχι και όχι να τιμήσουμε τους δοσύλλογους πολιτικούς που ήρθαν εδώ πέρα και σταθήκανε. Από το Καπετανάκιο ξεκίνησε η πορεία των εκπαιδευτικών που συγκεντρώθηκαν εκεί από τις 11 το πρωί για να ενωθούν με τους υπόλοιπους διαδηλωτές μπροστά στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Μαζί με το λαό που λιμοκτονεί θα απαντήσουμε στην πολιτική της θηριωδίας, στην πολιτική της πείνας, στην πολιτική της εξαθλίωσης. Ζωντανά τα είδη και τα έτοιμά μας από τις χαμένες πατρίδες. Νωρίτερα με λαμπρότητα και συγκίνηση η Αλικαρνασσός τίμησε την εθνική επέτειο. Εκατοντάδες πολίτες χειροκρότησαν θερμά τους μαθητές των σχολείων της περιοχής και τα στρατιωτικά αγήματα που έδωσαν το παρόν στη γιορτή του ελληνισμού. Κάτω από άλλες συνθήκες, ο λαός δεν πρέπει να ξεχνά, δεν πρέπει να ξεχνά τις αρχές και τις αξίες που υπηρέτησε τότε και δεν πρέπει να ξεχνά ότι πρέπει όλοι μαζί, κάθε στιγμή, να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και πάνω απ' όλα την αξιοπρέπεια. Έχοντας πάντα σαν σημαία αυτές τις αξίες και τις αρχές τις οποίες μας κληροδότησαν οι προγονείς μας. Στη Χερσόνησο, μετά τις αντιδράσεις που πυροδότησε το γεγονός ότι η σημαιοφόρος του σχολείου είναι αλβανικής καταγωγής, από το λύκειο της περιοχής έδωσαν το παρόν μόνο τα κορίτσια. Να πρωτοφωνάξουν όχι στα καθημερινά φαινόμενα βίας και ρατσισμού που παρατηρούνται δυστυχώς και μέσα στις σχολικές μονάδες. Νομίζω ότι τα παιδιά μας όταν γαλουχηθούν με το δημοκρατικό και πανανθρώπινο πνεύμα μπορούν να διακρίνουν πραγματικά ότι όλοι οι άνθρωποι από τις πιο μικρές ηλικίες από τα παιδιά πρέπει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα του καθενός. Στις Αρχάνες, χωρίς στολή, επέλεξαν να παρελάσουν οι μαθητές του Λυκείου των Μελεσσών, οι οποίοι πέρασαν μπροστά από τους επισήμους, κρατώντας πανό διαμαρτυρίας.